Μου χαιρόμαστε πάρα πολύ. Καλά κάνετε. Πες μας τι έκανες στην Κύπρο, γιατί τώρα φεύγεις. Κάναμε εκπομπές για το Φύση, για το Μέγκα Ελλάδος που θα πέσει στον Αλφα Κύπρου. Δικό μου project είναι, οπότε χρήστηκα μόνος μου παρουσιαστής. Με το έτσι θέλω. Είχα βίσμα, τον παραγωγό, εμένα δηλαδή. Είναι ένα project το οποίο το σκέφτηκα αρκετά πριν το κάνω. Είναι κάτι που γουστάρω πάρα πολύ να κάνω. Περνάω πάρα πολύ καλά. Περιλαμβάνει το ψάρεμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά δεν είναι μόνο το ψάρεμα, είναι το ταξιδιωτικό κομμάτι. Είναι η παρέα με κάποιον φίλο. Σας φέραμε εδώ στο ΡΙΚ να κάνουμε παρέα. Σας έχουμε μάθει μέσα πιο παλιά από το ΡΙΚ. Από ένα λατρεμένο τηλεπαιχνίδι με τη Βασιλική Χατζιαδάμου. Ήταν πάρα πολύ όμορφη εμπειρία για μένα. Με έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Εκτός από την παράδοση εδώ στην Κύπρο και τα τραγούδια και τα έθιμα, γνώρισα πάρα πολύ κόσμο. Μπουμπούξος, κάτι που δεν μπορούσε να πει κυπριακά. Καλά, και τώρα μην νομίζεις, τα ξέχασα. Είναι σαν τα αγγλικά. Παίρνεις το lower, παίρνεις το proficiency, αν δεν είσαι να τα μιλάς, τα ξεχνάς. Ο άνθρωπος που ψηφιοποίησε όλες τις εκπομπές για να μπορείς να τις βλέπεις digital στο ΡΙΚ είναι μπροστά σου. Έλα. Έχω δει όλες τις εκπομπές. Χαρά στο κουράγιο σου. Έχεις ακούσει το Έλα Κορού 25 φορές. Και ο Γιάννης αποχαιρετούσε με πολύ ωραίο τρόπο με τη Βασιλική. Το να σκεπάζεστε και να ξεσκεπάζεστε. Να περνάτε καλά και να σκεπάζεστε. Και σε κάποιες φορές έλεγες και να ξεσκεπάζεστε. Ναι, όταν ήταν καλοκαιρινό το επεισόδιο, έπρεπε να ξεσκεπαστεί κάποιος να δροσιστεί. Ήταν πιο παιχνιδιάρικο. Ναι, έτσι έχουμε ξαναπατήσει. Παιδιά, τον πάτησε. Θέλω να. Ναι, τι να κάνω. Στον Ισαΐα χόρευε να είμαστε. Επειδή στο γραφείο ξέρουν ότι σε συμπαθώ πάρα πολύ. Εσένα σε συμπαθούν στο γραφείο. Μου είπαν δεν θα τον ρωτήσεις εσύ τίποτα. Ναι. Θα ρωτήσει ο κόσμος για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν αυτές τις ερωτήσεις. Κόσμος της πόλης και του χωριού. Από τον Κούλι τον Οδοντίατρο, τον Μάρκο τον Πυροσβέστη, τον Μπάμπο τον Αγρότη, τον Γιώργο τον Αστυνομικό, τον Άντρο τον Δικηγόρο, τον Στέφ τον Μόδιστο, τη Ρέα την Γραμματέα, κολυμβητές, γίνοι, εξωγίνοι, πιστοί και άπιστοι. Τι γκουγκλάρει όμως ο κόσμος για. Κουλεμπέρα τον απαπάια. Το Γιάννη Τσιμιτσέλη. Α, για να δω, έχω ενδιαφέρον τώρα. Είναι των τελευταίων μηνών που ανέβηκε στο νούμερο 1, γιατί μου έκανε και εμένα εντύπωση. Μπορείς να το βγάζεις σιγά σιγά. Το πρώτο. Ναι. Νοσοκομείο. Χριστός και Παναγία, μακριά από εμάς. Δεν θυμάμαι γιατί. Έχεις πέσει κάποια περιπέτεια υγείας. COVID. Α, για κολικό νεφρό, αυτό ήταν παλιά. Σε COVID είχες νοσηλευτεί. Όχι, δεν νοσηλεύτηκα. Δεν θυμάμαι γιατί. Πάντως, άμα απαντήσει, το ψάξε. Κοίτα, εγώ χαίρομαι γιατί ενδιαφέρονται να μάθουν και για τάσει τη υγεία μου, άσχετα αν είμαι υγιή αυτή τη στιγμή. Έχουμε, πάμε στο δεύτερο. Ηλικία. Έλα τώρα. Έλα, αρχίσαμε τώρα τι αειδίε. Έλα τώρα. 41. Είσαι 41. Μεταξύ μα, μην το πείτε παρά έξω. Μεταξύ μα. Βάσο Λεσκαράκι. Μάλιστα. Η πρώην γυναίκα μου, η μητέρα του παιδιού μου. Μάλιστα, να είναι καλά η γυναίκα. Είμαστε μαζί στο σύριαλ φέτο που θα κάνουμε. Δεν έχουμε σκηνέ μαζί, αλλά ανήκουμε στο ίδιο σύριαλ. Επόμενο. Κατερίνα. Με την Κατερίνα είμαστε μαζί. Περνάμε πάρα πολύ καλά. Διασκεδάζουμε σε αυτούς μας. Κάτι παραπάνω θα κάνεις, κάποιο βήμα παραπάνω με την Κατερίνα. Όχι, δεν νομίζω να κάνω αυτή τη στιγμή κάποιο βήμα και να το πω σε εσένα, αλλά θα το πω στην ίδια. Δεν ξέρω, μήπως το έχεις κάνει ήδη και να μου το αποκαλύψεις. Αλλά λες να είμαι παντρεμένος ήδη, βλέπεις καμιά βέρα στο δεξί. Δεν ξέρω, μπορεί να έκανες πρόταση. Μα δεν είναι παρατηρητικό αυτό το παιδί. Λοιπόν, ύψος. Γιατί ψάχνουν το ύψος. Ατελείωτο. Ντερέκι. Δηλαδή, μην κοιτά. Παιδιά, αυτό που κάνετε, δεν κοιτάμε τον νόμο. Όλες μπορεί να είναι έτσι. Όλες μπορεί να είναι έτσι. Δεν κοιτάμε όμως. Κοιτάμε εδώ. Ρωτώ τον οπερατέρ. Είμαι πιο ψηλός. Σας ευχαριστώ να σε καλά. Instagram. Θέλω να σε δουν. Το δουλεύω το Instagram. Θέλω λίγο παραπάνω εγώ που είμαι και φαν. Ξέρεις τι, δεν είμαι τόσο πολύ που να ασχολούμαι φανατικά. Ξεχνιέμαι πολλές φορές. Φλερτ δέχεσαι στα social. Σπάνια. Και τι κάνεις, απαντά. Όχι, δεν απαντώ. Συνήθως ο Δάμπρος. Ο αδερφός μου, ναι. Ψάχνω και τον αδερφό. Ναι, καλά. Είναι ελεύθερο. Είναι παντρεμένος με δύο κοράκλες, τέλειες, εξαιρετικές, πανέμορφες, πανέξυπνες και υγιέστατες. Σύρα. Σύρα, ναι. Εντάξει, είναι το μέρη-μέρη-μέρη και το κιόμος είμαι ακόμα εδώ. Το οποίο, Αλφα Κύπρου, 15 Οκτωβρίου πρεμιέρα. Θα παίζεις και αυτό. Ναι, τα έχουμε πάρει όλα. Άρα δηλαδή, ναι, άρα φέτος είμαι Μέγκα και είμαι και Αλφα Κύπρου. Με έχετε υιοθετήσει. Είμαι για σας φέτος. Φιλάκια πολλά στη Χριστιανά, έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Να είσαι καλά, να περνάς καλά και εσύ να σκεπάζεις, γιατί αρχίζουν τα κρύα τώρα εδώ.